Είδατε τι κάνατε, ποια είναι τα κατορθώματά σας. Κοίτα, τη φέρατε πρώτη την εκπομπή στην τηλεθέαση με αποτέλεσμα να μας επιτίθεται τώρα και να μας λένε ότι είμαστε κίτρινοι, πράσινοι, κόκκινοι και δεν συμμαζεύεται. Ποιοι, τα κουρέλια της κριτικής, αν είναι ποτέ δυνατόν. Κύριε Βελάνη, μπορεί να φύγει έτσι γοργά και αισιόδοξα το σήμα της εκπομπής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο πιο κίτρινο δημοσιογραφικό πανόραμα. Ελάτε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί σήμερα την τηλεφημερίδα μας. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που έχουν σχέση με την επικαιρότητα, την δική μας επικαιρότητα, με τα δικά σας κοινωνικά προβλήματα, των μη επώνυμων, τα προβλήματα εκείνα που ταράζουν τα νεύρα μερικών εστέτ, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τις παρεούλες τους, τις ομάδες τους. Το λέμε και το εννοούμε αυτό. Πάμε λοιπόν στην υπόθεση της κυρίας Κικής Μαυροπούλου. Μαυροπούλου Χαλέπη, πριν από μερικά χρόνια στην Ιερά Πέτρα, εξαιτίας ενός ατυχήματος που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο ανήλικα παιδιά, τουριστών από την Αγγλία, έμπλεξε η γυναίκα αυτή και μπερδεύτηκε με αλλεπάλληλες δίκες και πολλούς δικηγόρους οι οποίοι αναμίχθηκαν στην υπόθεσή της. Το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα, ο τελικός απολογισμός, πολύ δυσάρεστος, καταδικάστηκε σε 6 χρόνια χωρίς αναστολή. Εξαιτίας των παρατυπιών και των παραβλέψεων των δικηγόρων της. Να παρακολουθήσουμε μαζί τι μας είπε πριν από 2 περίπου εβδομάδες η κυρία Κική Μαυροπούλου με την πλάτη γυρισμένη στο φακό για ευνόητους λόγους, όπως γυρισμένη θα την έχει και σήμερα. Πήγα και βρήκα τον κύριο Χρήστο Μαρκογιαννάκη, του είπα ότι έχω αυτό και αυτό το πρόβλημα. Μου είπε, μη στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά, θα κάνουμε ανέρεση, δεν τρέχει τίποτα, θα πας να παραδοθείς για μία μέρα. Ποιος σας είπε με 500 χιλιάρικα θα καθαρίσετε? Διάφοροι στον κύκλο του που ρώτησα. Στις 26 του Μάρτη λοιπόν πήγα και παραδόθηκα στη δικαστική φυλακή Χανίων. Ο κύριος Χρήστος, επειδή πολιτευότανε, μου είπε να έρχομαι σε συνεννόηση με τον αδερφό του, τον Μανώλη τον Μαρκογιαννάκη, ο οποίος με αυτόν και βλεπόμουν. Πήγα και παραδόθηκα με τον κύριο Μανώλη Μαρκογιαννάκη στην εισαγγελία Χανίων, όπου μου είπε ότι μέχρι το μεσημέρι θα είσαι έξω. Γι' αυτό και δεν κρατούσα τίποτα μαζί, ούτε τα απαραίτητά μου που θα μπορούσε να με είχε ενημερώσει ότι χρειάζομαι σαν άνθρωπος κάποια πράγματα εκεί μέσα που θα έμπαινα. Είχα μια συνάντηση με τον Μανώλη τον Μαρκογιαννάκη, ο οποίος πήγα στο προεκλογικό γραφείο του Χρήστου του Μαρκογιαννάκη στα Χανιά, στην πλατεία 1800, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Πήγα εκεί και βρήκα, δεν βρήκα τον Χρήστο τον ίδιο, ήταν ο αδερφός του και μου λέει, εδώ μαζί μου θα μιλήσουμε, έχω μάρτυρα για τα χρήματα αυτά που έδωσα. Ένα παιδί το οποίο συμμετείχε στο τροχαίο. Αφήστε τις λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται. Του τα δώσετε τα 500 χιλιάρικα. Συναντιέμαι με τον Μανώλη και μου είπε ότι θα μου δώσεις κάποια χρήματα να κάνουμε ένα δώρο στη γραμματεία του Προέδρου να κάνει κάποια λάθη στην καθαρογραμμένη απόφαση, ώστε να έχουμε δικαίωμα να ασκήσουμε αναψηλάφιση. Τα έδωσα λοιπόν εγώ αυτά τα 300 στα χέρια του κύριου Μανώλη Μαρκογιαννάκη. Και έφυγα. 3 μήνες και 8 μέρες μέσα στη φυλακή. Διαρωτήσει τον κύριο Μαρκογιαννάκη τι είναι αυτά που γίνονται. Εσύ μου είπες ότι σε 2 μέρες θα βγω. Ρώτησα τον κύριο Μαρκογιαννάκη τι γίνεται. Περιττώ να σας πω ότι ήρθε επίσκεψη να κάνει άλλο κρατούμενο και του είπα να του μιλήσω και μου είπε: όχι, τώρα έχω δουλειά. Και εμένα με είχε χώσει μέσα. Μάλιστα. Μετά μου είπε ο διευθυντής της φυλακής, με συμβούλεψε ότι ο νόμος μου δίνει το δικαίωμα να ασκήσω
αναστολή εκτελέσεως της ποινής μέχρι να βγει η απόφαση από τον Άριο Πάγο. Mm-hmm. Λοιπόν, το είπα στον κύριο Μαρκογιαννάκη, στον Χρήστο, ο οποίος και εκτέλεσε την πρώτη δίκη. Απορρίφθηκε. Mm-hmm. Ξανακάνω μετά από ένα μήνα αναστολή εκτελέσεως της ποινής. Ξανά απερρίφθηκε. Mm-hmm. Κάποια στιγμή δεν ήξερα πια τι να κάνω. Δεν ήξερα ποιον να πιστέψω. Τι να... Μου φαινόταν όλα γύρω μου βουνό. Ο κύριος Στάκης Παπάς μου είπε από το τηλέφωνο. Δεν είναι. Πάρτε τηλέφωνο τον κύριο Μαρκογιαννάκη, γιατί έτσι αναιρέσεως που έκανε και έχει το πληρεξούσιο, το έχει βάλει λήξη πρόθεσμα. Μάλιστα. Παίρνω τον κύριο Χρήστο τηλέφωνο και του εξηγώ ότι ο κύριος Παπάς μου είπε ότι το πληρεξούσιο στην έτσι αναιρέσεως είναι ληξιπρόθεσμο. Εκείνος μου είπε, δεν συμβαίνει τίποτα, δεν συμβαίνει τίποτα όπως συνήθως. Mm-hmm. Θα το κανονίσω, θα το κανονίσω. Παίρνω και τον κύριο Παπά πάλι και του είπα, μου είπε ο κύριος Μαρκογιαννάκης ότι θα το ρυθμίσει. Γίνεται η απόφαση, γίνεται το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, παραβρέθηκα εκεί με τους συνηγόρους μου και έφυγα. Στις 9 του Νοέμβρη βγαίνει η απόφαση από τον Άριο Πάγο ότι δεν συζητήθηκε καν η υπόθεσή μου, γιατί ο αρμόδιος δικηγόρος, υπάρχει η απόφαση του Άριου Πάγου, ο αρμόδιος δικηγόρος δεν ήταν πληρεξούσιος. Μάλιστα. Δεν κατέθεσε ληξιπρόθεσμα το πληρεξούσιο. Ο κύριος Παπάς τι σας είπε γι' αυτό? Ο κύριος Παπάς μου είπε από την αρχή ότι κυρία Αυροπούλου, θεωρώ την υπόθεσή σας τσεκουρεμένη. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν προοπτικές. Σας είχε προειδοποιήσει δηλαδή? Με είχε προειδοποιήσει και καλά έκανε. Mm-hmm. Και σαφώς. Καλά έκανε. Ενώ ο κύριος Μαρκογιαννάκης έφτανε το τέλος μου και ακόμα με έμπαιζε. Του είπα, τι να κάνω τώρα κύριε Χρήστο, να κάτσεις εκεί που είσαι. Να κρύβεσαι δηλαδή. Να κρύβομαι. Τι να κάνω κύριε Χρήστο, δεν θα έχω συνέπειες, καμία συνέπεια. Τον ξανά πέρατε. Μου λέει, θα ψηφιστεί κάποιο νομοσχέδιο, είναι στα σκαριά. Οι ποινές εξαμελίας μέχρι 3 χρόνια, γιατί να σας υπενθυμίσω ότι οι ποινές ήταν κατά συρροή 3, 2 και 1. Mm-hmm. Λοιπόν, σαν βάση ποινής είχα τα 3 χρόνια όμως, τα οποία δεν μπορούσα να εξαγοράσω. Αν ήταν 2, 2 και 1, θα μπορούσε να εξαγοραστεί η ποινή για την εξαμελίας. Να κάτσεις εκεί που είσαι, θα περιμένουμε, είναι στα σκαριά να βγει ένα νομοσχέδιο που οι ποινές εξαμελίας στα 3 χρόνια εξαγοράζονται. Κάτσε και περίμενε και θα έχεις επικοινωνία μαζί μου. Τι να κάνω, καθόμουν και περίμενα. Αυτά είπε η κυρία Μαυροπούλου τότε και προς το τέλος της εκπομπής τηλεφώνησε ο κύριος Μαρκογιαννάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο οποίος εμπλέκεται μετά από αυτή την καταγγελία στην υπόθεση, εκνευρισμένος, θυμωμένος, απειλώντας θεούς και δαίμονες. Εμείς λοιπόν καλέσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τον κύριο Μαρκογιαννάκη και την κυρία Μαυροπούλου, αλλά και τον αδερφό της, τον Γρηγόρη Μαυρόπουλο. Περάστε, κυρία Μαυροπούλου, ελάτε κοντά μου, καθίστε σε αυτήν εδώ τη θέση. Με την πλάτη στο φακό, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να σας πω ότι εξαιτίας ενός τροχαίου η γυναίκα αυτή κρύβεται σήμερα για τον θάνατο 2 παιδιών. Έτσι δεν είναι, για τον τραυματισμό κάποιων άλλων. Μάλιστα. Για φόνο εξαμελίας. Εξαιτίας τροχαίου. Σπάνια περίπτωση να καταδικαστεί ένας άνθρωπος 6 χρόνια χωρίς αναστολή. Από την άλλη πλευρά είναι ο αδερφός της, ο κύριος Γρηγόρης Μαυρόπουλος, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να δείξει το πρόσωπό του. Γεια σας, κύριε Μαυρόπουλε. Και βέβαια θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ δίπλα μου και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαρκογιαννάκης, ο οποίος ήρθε εδώ, συζήτησε μαζί σας. Έτσι είδα ότι κάποια στιγμή υπήρξε ένταση και αποχώρησε χωρίς καν να με ενημερώσει. Έφυγε την ώρα που εγώ βρισκόμουν στο γραφείο μου, λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή. Τι ακριβώς διημήφθη μεταξύ σας, διότι εγώ τον βουλευτή τον κάλεσα εδώ, κυρία Μαυροπούλου, για ένα απλούστατο λόγο. Από τη στιγμή που αναφέρατε κάποιες καταγγελίες εις βάρος του, θα έπρεπε να ακουστεί και η δική του άποψη. Βεβαίως. Ένας βουλευτής του κοινοβουλίου μας πρέπει να είναι σεβαστός, να σεβόμαστε τους θεσμούς και οι καταγγελίες εναντίον του να είναι συγκεκριμένες. Βεβαίως. Λοιπόν, εσείς του καταμαρτυρείτε ότι εξαιτίας παρεμβάσεώς του, δική του παρέμβαση, έτσι. Και δική παραμείνατε... του αδερφού του, ναι, του Μανώλη του Μαρκογιαννάκη. Ακριβώς. Παραμείνατε 3 μήνες στη φυλακή. Και 8 μέρες. Ότι εκείνος υπέβαλε 2 αιτήσεις αναστολής της ποινής μετά το αποτυχημένο εφετείο. Μάλιστα. Στο οποίο δεν είχατε παρουσιαστεί και είχατε δηλώσει ασθενείς. Μάλιστα. Με τις οδηγίες του τότε δικηγόρου σας, ποιος ήταν? Τότε ήταν ο δικηγόρος μου ο Γιάννης ο Παπατσάκονας,
Ο κύριος Παπατσάκωνας. Ο κύριος Παπατσάκωνας. Και ότι κατέθεσε ληξιπρόθεσμο πληρεξούσιο στον Άριο Πάγο, μάλιστα, ο κύριος Μαρκογιαννάκης, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η προσφυγή. Ως απαράδεκτη. Και να παραμείνουν τα 6 χρόνια. Μάλιστα. Τι ακριβώς δημήφθη μεταξύ του κυρίου Μαρκογιαννάκη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας? Ο κύριος Μαρκογιαννάκης, εγώ πρώτα θέλω να εξηγήσω, ναι, το λόγο για τον οποίο βρέθηκα εδώ. Εδώ και ένα χρόνο τηλεφωνώ στον κύριο Μανώλη Μαρκογιαννάκη και τον παρακαλώ να μου ταχυδρομήσει τη δικογραφία μου, γιατί την χρειαζόμουν. Mm-hmm. Ο κύριος Μανώλης Μαρκογιαννάκης εδώ και ένα χρόνο... Ο αδερφός του δηλαδή. Ο αδερφός του λέει ότι Χρήστου. Τον έχω πάρει 3-4 φορές και την τρίτη φορά μου λέει έχασα τη διεύθυνση. Όταν μου τηλεφώνησε, αλλά και για τη διάρκεια μιας συνομιλίας που είχαμε στο γραφείο μου, ο βουλευτής Χρήστου Μαρκογιαννάκης μου είπε πρώτον ότι δεν είχατε δίπλωμα. Ότι το καταδικαστήκατε να το δώσετε αυτό, γιατί είναι κάποια στοιχεία για τα οποία δεν θέλησε. Δώστε το όμως, να είναι πιο κοντά. Από ισχύ. Αυτό είναι το δίπλωμα οδήγησης που είχατε τότε κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. Μάλιστα, από το 1985. Δεύτερον, ότι δεν ήσασταν παντρεμένοι. Μετά, βέβαια, ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε ότι αυτό δεν ήταν ακριβές, δεν είχε προσέξει το φάκελο. Τρίτον, ότι δεν ενεπλάκει ποτέ στην υπόθεσή σας, ναι, παρά μόνο για τις αναστολές των ποινών. Και τέταρτον, ότι δεν αξίωσε από εσάς ούτε δραχμή. Yeah. Μάλιστα, εγώ μου έστειλαν εντολή... από την Κρήτη κάποιες εφημερίδες στις οποίες έβγαλε ανακοινώσεις και δημοσίευσε όχι μόνο τη δική του αθωότητα ο βουλευτής αυτός, αλλά καταγγέλει και κατηγορεί εμένα ότι όσα λέω και όσα βγάζω από την εκπομπή μου είναι ανυπόστατα και ότι ο κύριος αυτός θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και διάφορα τέτοια ωραία και καλά. Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν εσείς τώρα, εγώ που ανέλαβα αυτή την ευθύνη μαζί σας, τι ακριβώς συνέβη με τον κύριο Μαρκογιαννάκη? Σας είπα και στην προηγούμενη εκπομπή ότι εγώ ξεκίνησα στις 11. Σας είπε ο κύριος Μαρκογιαννάκης καταρχήν ότι τον πήρα τηλέφωνο για να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Ναι. Το διαψεύδω. Κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων. Το διαψεύδω. Και κακώς που δεν ήταν εδώ να το αντικρούσει. Εγώ στις 11 Ιανουαρίου του 1996 πήρα τηλέφωνο το Μανώλη το Μαρκογιαννάκη στα Χανιά, mm-hmm, και του είπα: Σας παρακαλώ, κύριε Μανώλη, λέγω Μαυροπούλου, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Μάλιστα. Σαν άνθρωπος. Κύριε Μανώλη, με ξεχάσατε. Δεν σας ξέχασα, κυρία Μαυροπούλου. Εγώ την έχω στείλει τη δικογραφία από το Σεπτέμβριο. Ο Μανώλης ο Μαρκογιαννάκης ανέλαβε την υπόθεσή σας εν ονόματι του αδερφού του. Χρήστος ο Μαρκογιαννάκης μου είπε ότι... Απευθυνθήκατε στον βουλευτή ή στον Μανώλη τον Μαρκογιαννάκη? Εγώ απευθύνθηκα στον βουλευτή αρχικά, mm-hmm, ο οποίος μου είπε ότι εγώ, επειδή έχω πολλά τρεχάματα λόγω εκλογών το 1990, θα έρχεσαι σε συνεννόηση με τον αδερφό μου. Τα 300 χιλιάρικα. Τα έδωσα στον κύριο Μανώλη Μαρκογιαννάκη. Ποιος σας τα ζήτησε? Ο κύριος Μανώλης, όχι ο Χρήστος. Με ποια δικαιολογία σας τα ζήτησε? Όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, να κάνουμε ένα δώρο στη γραμματέα του Προέδρου να κάνει ένα λάθος στην καθαρογραμμένη απόφαση ώστε να μπορέσει να κάνει αναψηλάφιση της διαδικασίας. Εσείς πότε μιλήσατε για πρώτη φορά με τον βουλευτή, τον Χρήστο Μαρκογιαννάκη? Μίλησα πριν παραδοθώ. Στις 21 περίπου του μηνός 22. Δεν του θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία. Ότι είχατε δώσει τα 300 χιλιάρικα για αυτή τη δουλειά? Όχι. Δεν του το είπατε? Όχι. Τι του είπατε? Τίποτα. Τίποτα. Δεν του είπα ότι έδωσα στο Μανώλη αυτά τα χρήματα. Γιατί υποθέσατε ότι οι δύο αδερφοί συνεννοούνται μεταξύ του? Και έρχονται σε συνεννόηση. Και αν εκτίθεται τώρα ο βουλευτής εξαιτίας της σχέσης που είχατε αυτής οικονομικής με τον αδερφό του και δεν εγνώριζε τίποτα. Εγώ ερχόμουν σε επαφή με τον Μανώλη τον Μαρκογιαννάκη από τον ίδιο τον Χρήστο. Μάλιστα. Τώρα, αν ο Χρήστος, ο Μανώλης, τα πήρε τα 300 εν αγνία του Χρήστου, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Γιατί και ούτε το καταδικάζω ότι και καλά ο Χρήστος πήρε τα 300. Αλλά τη στιγμή όταν που προσποιηθήκατε είπε... στη φυλακή προκειμένου να βγείτε έξω, εκεί που μείνατε 3 μήνες και κάτι, ότι είστε άρρωστοι, ποιος σας συνέστησε να παραστήσετε την άρρωστη? Κάποιον άνθρωπο έβαλε από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Χρήστου Μαρκογιαννάκη. Κάποιος πήρε τηλέφωνο στη φυλακή, ένας άνθρωπος. Ναι. Μίλησε με τον κύριο διευθυντή. Ποιος και με φωνάξαν στο τηλέφωνο. Ανύπαρκτος άνθρωπος. Ναι, επειδή με τον άνθρωπο αυτόν καταλαβαίνω ότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκε, δεν θέλω να βγάλω το όνομά του. Ήταν στο γραφείο ξέρω του βουλευτή. Ήταν ο κύριος αυτός. Ήταν στο γραφείο του βουλευτή. Βεβαίως, εξέθεσε το όνομα του κυρίου Χρήστου. Αυτά διευθυντή. Που λέτε είναι πολύ σημαντικά τώρα. Σας λέω ότι χρησιμοποίησε το όνομα του. Παίρνω από το πολιτικό γραφείο του Χρήστου του Μαρκογιαννάκη. Και μίλησε και με τον διευθυντή των φυλακών. Δεν ξέρω τι είπε με τον διευθυντή των φυλακών. Παρ' όλα αυτά, εσείς όμως, χωρίς να είστε ασθενείς, βγήκατε.
Ναι, πείτε την αλήθεια τώρα, δεν έχετε λόγο να κρύψετε τίποτα εδώ. Ναι, την αλήθεια σας λέω. Προσποιηθήκατε την άρρωστη χωρίς να είστε. Βγήκατε. Μάλιστα. Λειτουργήσε το κύκλωμα και το σύστημα. Ναι, πήγα στο νοσοκομείο. Βεβαίως. Εκεί με παρέλαβε ο Μανώλης ο Μαρκογιαννάκης. Ο αδερφός του. Ναι. Μία άλλη κυρία. Και μου είπανε να μπω σε ένα παραβάν. Μπήκα λοιπόν στο παραβάν και άρχισε μια διαδικασία. Θέλανε να μου κάνουν εξετάσεις. Εγώ εξετάσεις δεν ήθελα να κάνω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ήξερα. Ποιο ήταν αυτό? Το αποτέλεσμα ήταν να κάτσω 4 μέρες περίπου με 5 σε ένα υπόγειο του νοσοκομείου που δεν υπήρχε πληρότητα για φυλακισμένους. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα. Σημασία και μετά να φύγετε να την κουβανίσετε. Και μετά ξαναγύρισα πίσω στη φυλακή. Γυρίστε στη φυλακή. Γύρισα στη φυλακή. Μάλιστα. Άσκησε λοιπόν την πρώτη αίτηση αναστολή τη ποινή. Μάλιστα. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης απέτυχε. Με την προϋπόθεση ότι θα βγω. Έτσι υπέβαλε και τη δεύτερη. Και δεν έτσι αναστολής. Ναι. Απέτυχε. Και εσείς καταφύγατε σε άλλο δικηγόρο. Άλλαξα δικηγόρο. Στον κύριο Σπανουδάκη. Τον κύριο Βασίλη Σπανουδάκη. Με την πρώτη αναστολή εκτελέσεως μου είπε, τον ρώτησα κύριε Σπανουδάκη πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Μου λέτε, είναι απλά παιδί μου, λέει τα πράγματα. Ωραία, εσείς δεν είπατε στον Μαρκογιαννάκη, στον αδερφό του, μου πήρε 400 χιλιάρικα για να μείνω μόνο 1-2 μέρες στη φυλακή. Έχω μείνει 3,5 μήνες. Γιατί έγινε αυτό? Όχι, δεν του το είπα. Γιατί? Κακός από μέρους μου. Δεν του ζητήσετε δωρεάν? Όχι. Ποτέ? Δεν τα ζήτησα. Ούτε όταν φύγατε από την Κρήτη και για να καταφύγετε εδώ? Όχι, γιατί μέχρι σήμερα το συμβουλευόμουν. Μέχρι σήμερα το συμβουλευόμουν. Μάλιστα. Σας είπα στις 11 του μήνα το τελευταίο. Ο κ. Σπανουδάκη σας έβγαλε έξω. Μάλιστα. Γιατί δεν συνεχίσετε με τον κύριο Σπανουδάκη τις υπόλοιπες προσπάθειες να σας συστήσει κάποιους δικηγόρους εδώ στην Αθήνα για να, όταν πρόκειται να προσφύγετε στον Άριο Πάγο? Να σας πω, ρώτησα τον κύριο Σπανουδάκη αν μπορεί να παραβρεθεί στον Άριο Πάγο και μου είπε ποιον δικηγόρο θα ορίσεις στον Άριο Πάγο. Του είπα τον κύριο Παπά και μου είπε θα έχεις συνήγορό σου τον Τάκη τον Παπά και θες εμένα. Είμαι περιττός. Ο ίδιος ο κύριος Σπανουδάκης. Ωστόσο μου είπατε ότι φροντίστε να έχετε και έναν δεξιό και έναν του Πασόκ. Ο κύριος Μαργογιαννάκης μου το είχε εμπεδώσει αυτό. Ότι. Το γύρισε στα πολιτικά το θέμα. Ότι αν σας είπε. Ποιος Μαρκογιαννάκης? Ο κύριος Χρήστος. Σας είπε τι δηλαδή? Μου είχε εμπεδώσει ότι αν ο, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος του δικαστηρίου είναι δεξιός και ο συνήγορος Πασοκατζής, δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις. Μάλιστα. Εγώ δεν ήρθα εδώ για πολιτικούς λόγους. Δεν αμφιβάλλω. Μείνετε λίγο εδώ, σε αυτό το σημείο, μάλιστα, για να ρωτήσω τον Γρηγόρη τώρα, τον Μαρκογιαννάκη, ο οποίος έχει την αγωνία της. Το Μαυρόπουλο, συγγνώμη, που έχετε την αγωνία της αδερφής σας. Κρύβεται, έτσι δεν είναι, δεν μπορεί να εργαστεί. Ο σύντροφός την εγκατέλειψε εξαιτίας όλης αυτής της περιπέτειας, εν πάση περιπτώσει. Και η κατάσταση είναι πολύ δυσάρεστη. Τι έχετε να προσφέρετε?